Τέλος για σήμερα. Ελάτε να μαζέψουμε το μαγαζί. Ώρα να πάμε σπίτι. Πάλι το παλάτι χαζεύεται. Μα κοίτα, είναι τεράστιο και πανέμορφο. Μακάρι να ήταν έτσι το σπίτι μας. Γιατί, επειδή φαίνεται καλύτερο. Το σπίτι μας μπορεί να είναι μικρό και φτωχικό, αλλά έχει κάτι που δεν το βρίσκεις σε κανένα παλάτι. Τι, σάπιες πόρτες καλλιέους. Καθίστε λίγο. Ήρθε η ώρα να σας πω την ιστορία του Αλαντίν, της πριγκίψας Γιασμίν και του λιχναριού. Τι παλιατζούρα είναι αυτή. Μη σας ξεγελάει η εξωτερική του εμφάνιση. Δηλαδή τι ιδιαίτερο μπορεί να έχει ένα λιχνάρι. Είναι ένα μαγικό λιχνάρι. Κάποτε άλλαξε τη ζωή ενός νεαρού που φαινόταν ασήμαντος. Απ' τα βάθη μακριά, απ' την Ανατολή, καραβάνια με φέραν εδώ. Σε μια χώρα καυτή, τόσο μοναδική, ένα χάος, μα την αγαπώ. Κοίτα ο ήλιος φωτιά και ολίβας φυσά, σαν γυαλί άμμος φεύγω βολά. Με χαλιά μαγικά θα πετάξεις ψηλά. Ζήσε μια μαγική βραδιά. At the fabled bazaars with the cardamom clutter stalls, you can smell every spice while you haggle the price of the silks and the satin shawls. Oh, the music that plays as you move through a maze in the haze of your pure delight. You are lost in the dance, you are caught in the trance of another Arabian night. Arabian nights, like Arabian days. More often than not, are harder than hot in a lot of the ways. Arabian nights, like Arabian dreams. This mystical land of magic and sand is more than it seems. There's a road that may lead you to good or to greed. Through the power your wishing commands, let the darkness unfold and find fortunes untold. All your destiny lies in your hands. Κάποτε το λιχνάρι ήταν καλά κρυμμένο μέσα στη σπηλιά των θαυμάτων. Εκεί μόνο ένας μπορούσε να μπει. Ένας με μοναδική αξία στην ψυχή του. Ένας με αδαμάντινο χαρακτήρα. Arabian nights, like Arabian days. They seem to excite, take off and take flight, to shock and amaze. Άμα σ' ακούσω, χάθηκες, χαμίνι! Τόση φασαρία για λίγο ψωμί! Πάνω του!
κάτω! Εκεί είναι! Δεν θα σε φύγεις τόσο εύκολα! Εύκολο το λες αυτό! Πάμε! Εσύ από εκεί! Εσύ μαζί μου! Θα τον πιάσουμε! Δεν μ' αρέσει ποτέ! Καλημέρα κυράδες μου! Λίγο νωρίς δεν αρχίσανε σήμερα τα προβλήματα, Λατίν! Προβλήματα! Όχι καλέ! Πρόβλημα έχεις μόνο αν σε πιάσω! Σε πιάσα! Τώρα έχω το πρόβλημα! Αυτή τη φορά την πάτησες, μικρέ! Όχι τόσο γρήγορα! Στο τσάκ πιτώνω την πτώχεια, το σκάω από τα σπαθιά. Κρυφά κλέβω και καμιά πουλιά, τίποτα άλλο. Στο τσάκ σε δέκα τον νόμο, το σκάει συνέχεια παντού. Αυτή θα μου τσακά παλού. Σάψου, κλέφτης, όχι εγώ, ψεύτης. Μήπως να τα βρούμε, τώρα θα λογαριαστούμε. Έτσι είναι η ζωή, βράδυ και πρωί, μόνος φίλος μου αμπού. Μόνο φαγητό κλέβω για να ζω όταν βρω καιρό στα ξαναπώ. Μπροστά από όλους περνάω, γλιστράει πιο γρήγορα εγώ. Θα βρω ένα μέρος να κρυφώ. Εμείς εδώ στο κυνήγι, γι' αυτό ξανά και ξανά. Ρε εσείς μάλλον είμαστε κοντά. Στάσου, κλέφτη, όχι εγώ, ψεύτη. Μόνο φαγητό κλέβω για να ζω, σίγουρα είναι το σωστό. Λάθος, το σκάτω και πίσω μου τρέχουν. Που πάνε οι δρόμοι κλειστοί. Στο τσακ μπορώ να ξεφύγω. Στο τσακ μπορώ να μου φύγω. Ενώ δύναμη να τρέχω και ακόμα έχω τώρα που να πάω. Από εκεί! Δεν βοηθάτε όμως! Τώρα τι θα κάνουμε! Κάπου εδώ θα είναι! Δεν γίνεται να εξαφανίστηκε! Άντε πάμε! Πάνω συνόρυπες από... Σε ευχαριστώ φίλε μου! Ευτυχώς σώσαμε και το ψωμί! Έλα να το μοιραστούμε, να το γιορτάσουμε! Πες αυτό το μικρό κοριτσάκι. Σίγουρα πεινάει. Κι εγώ. Έλα, μη φοβάσαι. Πάρε. Αμπού. Καλά. Έλα. Πάρε και το δικό μου. Κακομοίρης, τέτοιο τρεχαριστό κάθε μέρα για δύο εβδομάδες σε λίγο ψωμί. Τα καταφέρνει όμως, είναι πανέξυπνος. Πανέξυπνος και καλός. Έχει μια καρδιά διαμάντη. Αχ, τυχερό το κορίτσι που θα το πάρει. Τι τυχερό, θα έχει τον ηλιοπύρα, θα πεινάς. Τι να το κάνει το φαΐ όταν θα χορταίνει από καλοσύνη και αγάπη. Καλέ, τι έχεις πάθει εσύ με τον Αλαντίν. Νομίζω ότι τον αγαπάει. Τον ξέρω, από όταν ήμασταν μικρά. Έπαιρνε για λίγο χατζηλίκι τα χαλιά που έφτιαχναν πατέρες μου. Και επειδή με έβλεπε έτσι ντροπαλή, να κρύβομαι πίσω από τις απλώστες, μου έλεγε αστεία για να γελάσω. Τουλάχιστον τότε είχε δουλειά. Τώρα δεν έχει τον ηλιομύρα. Δεν έχει τον ηλιομύρα, αλλά ούτε έχει το δίνει. Ψυχή του ολόκληρη. Ποιον καλέ. Θες να μου πεις ότι δεν έχεις πάρει ήδη στη γενέθλια εδώ πέρα τις μέρες. Όχι.
Έρχονται οι παψηφοί να βρει για την πριγκίπισσα! Σκάλε, μην το λες εσύ τι μας ακούς κανένας. Εγώ δεν μπλέκω, έχω και μια γέννατα ίσω. Κορίτσια, ο νόμος λέει ότι η πριγκίπισσα για τις λίγες μας πρέπει να παντρευτεί έναν πρίγκιπα. Αχ, μακάρι να υπήρχε και ένας τέτοιος νόμος για μας. Ναι, καλά, και μέχρι τώρα δεν έχει βρει κανέναν. Και ο Σουλτάνος ο πατέρας κοντεύει να σκάσει. Ναι. Για να δούμε πώς είναι αυτός. Ανοίξτε το δρόμο για το παλάτι! Ανοίξτε! Πω, πω, κι αριστερός, αριστερός! Τι ίσασμα είναι αυτό! Σίγουρα μετάξε την απονία! Και για το κέντυμα θα χρειάζεται μήνες! Hey, don't touch! Κάντε στην άκρη και μην αγγίζετε τίποτα δικό μου! Φύγετε! Φιού! Πώς τους μιλάς έτσι! Δεν σου έκανα τίποτα! Το ίδιο ισχύει και για σένα, Αριντάκη! Stay back! Αν ήμουν εγώ πλούσιο σαν και σένα, θα είχα καλύτερους τρόπους. Είναι ολοφάνερο ότι είσαι ένα τίποτα. Άχρηστος γεννήθηκες, άχρηστος θα πεθάνεις. Έλα μου, πάμε σπίτι. Πάθολ, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε το ταξίδι σας να ήταν ευχάριστα. Σας ευχαριστώ, Σουλτάνε. Thank you. Πριγκιπάθολ, σας παρουσιάζω την κόρη μου. Πριγκίπισσα Γιασμίν. Πριγκίπισσα, κανείς δεν μου μίλησε για την εκθαμβωτική ομορφιά σου. Ούτε εμένα, για τη δική σου. Εάν σας ευχαριστεί, η κόρη μου θα σας ξαναγήσει τον κήπο. Ένας περίπατος θα σας ξεκουράσει από το μακρινό ταξίδι και θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε την πριγκίπισσα. Υπέροχη ιδέα, μεγαλειότατε. Περάστε, πρίγκιπα Άθολ. Από πού μας έρχεστε, υψηλότατε? From Scotland. Far, far away. Εντάξει, Σαντ. Τζαφάρ. Πιστέ μου, σύμβουλε. Πώς σου φάνηκε ο πρίγκιπας Άθολ? Με όλο το σεβασμό, μεγαλειότατε, σημασία έχει να αρέσει η πριγκίπισσα. Όχι εμένα. Ο πρίγκιπας Άθολ είναι, εκτός από υποψήφιο σύζυγος, υποψήφιο σύμμαχος. Και μάλιστα από τους τελευταίους μας έχουν απομείνει. Καλό θα ήταν να μην τον διώξει και αυτόν. Έφυγε ο Σκάνλαντ, ας μας μείνει ο Σκότλαντ. Αρκετή ώρα περπατούν στον κήπο, μάλλον θα τα πηγαίνουν καλά. I am shocked! Πρώτη φορά με προσβάλλουν έτσι. Πρίγκιπα Άθολ, σταθείτε. Στα αλήθεια θέλεις να την παντρέψεις? Καλή τύχη. Μια στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Κι εγώ είμαι σίγουρος που πρέπει να πηγαίνω. Καλά, καλά δεν ήρθατε. Πού θα πάτε? Back to Scotland. Far, far away. Καθίστε να το συζητήσουμε λίγο πολύ. Μια στιγμή. Εντάξει,
Έφυγε ο Far, far away. Νομίζετε ότι ήμουν απότομη μαζί του αγενής. Ειλικρινής. Ήσουν ειλικρινής. Ωραία, τώρα να είστε εσείς ειλικρινείς. Εσείς, η πριγκίπισσα. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη. Ωραία, τότε σας διατάζω να μου πείτε. Εντάξει. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ο Άνθος. Καλώς ήρθες, πριγκιπά μου. Ευτυχής που σας γνωρίζω. Μας είδα στα όνειρά μου. Είσαι αστεία. Έτσι νομίζω. Είναι αστεία η ζωή. Πιο αστεία όμως ήταν. Το μαλλί! Και τι είχε δηλαδή. Μια χαρά ήταν το μαλλί του. Ελαφρώς πορτοκαλί. Τέριαζε με τη στολή του. Θα τα πούμε καθισμένοι λίγο εδώ στον καναπέ. Ταιριάζει με την άγραβα μικρέ. Του είπες. Πω, ήμουν αγενής. Τι θα λέει ο καημένος. Μη σε νοιάζει, δεν φαινόταν και ερωτοχτυπημένη. Άσε πάλι το όνομά του. Ποιος το διάλεξε, η μαμά του. Άθος Σκότλαντ. Τι είναι αυτό. Μπορώ να πω. Συγγνώμη, παρεκτραπήκαμε. Μα τι γίνεται εδώ. Ένα τόσο εδώ μικρό. Κουτσομπολιό. Γύψα. Σου παρουσιάζω την κόρη της μαγείρισας. Η μητέρα μου και εγώ, σας κάνουμε δώρα. Αυτό εδώ το σάλι για τον ερχόμενο αραβόνα. Τι. Δεν θα γίνει αραβόνα. Μα σε 10 μέρες είναι τα γενέθλια της πριγκίπισσας. Και τα γενέθλια θα γίνουν, και ο αραβόνας θα γίνει. Χαμπρό βέβαια, δεν ξέρετε. Ευχαριστώ για το σάλι, είναι υπέροχο. Η Λίδια θα με βοηθήσει με τις διακοσμήσεις. Θα κατέβουμε κάτω να βράγει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Όλα θα είναι στα χρώματα του φορέματός της πριγκίπισσα. Ευχαριστώ. Γιασμίν! Γιασμίν! Οχ, σίγουρα μου έχει θυμώσει. Ξέρω τι θα μου πει, αλλά αυτός ο πρίγκιπας άνθρωπος. Πού ήταν φαντασμένος, όχι. Η αλήθεια είναι όμως ότι και εσύ έχεις απορρίψει όλους τους μυστήρες. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να παντρευτείς ένα πρίγκιπα μέχρι την επόμενη γενεθλιά σου. Και με αυτόν εδώ οι πρίγκιπες μας τελείωσαν. Αν παντρευτώ, θα είναι επειδή το θέλω, όχι επειδή πρέπει. Πρέπει να σας επισημάνω την ανησυχία μου, μεγαλειότατε. Τώρα που επιτρέψετε στην κόρη σας να διώξει τον πρίγκιπα Άστολ, έναν από τους τελευταίους συμμάχους μας, είμαστε σε δύσκολη θέση. Τζαφά. Περισσότερο από τις συμμαχίες μας με απασχολεί η ευτυχία της κόρης μου. Ναι, ναι, αλλά και οι συμμαχίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Οι εχθροί μας δυναμώνουν, μεγαλειότατε. Ποιοι εχθροί μας? Το σύραμπαντ οργανώνεται. Το σύραμπαντ είναι σύμμαχός μας. Ήταν, δεν είναι πια. Θέλεις να μας παρασύρεις? Θα καταστρέψει το βασιλείο σαν περιμένεις να σου επιτεθεί. Πάψε, Τζαφάρ! Η συζήτηση τελειώνει εδώ. Να θυμάσαι τη θέση σου. Λυπάμαι αν ξέφυγα, μεγαλειότατε. Θα πράξω εγώ όπως νομίζω. Πατέρα, τι φωνές είναι αυτές, ακούγεστε ως έξω. Εξηγώ στον Τζαφάρ ότι δεν μπορούμε να εισβάλλουμε στο σύραμπαντ. Γιατί να εισβάλλουμε στο βασίλειο της μητέρας? Αυτό, πριγκίπισσά μου, είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε με τον μέλλοντα σύζυγό σας. Όχι με εσάς. Αν αποφασίσετε τελικά να παντρευτείτε. Πατέρα, άσε με να κυβερνήσω εγώ, όχι ο πρίγκιπας που προσπαθείτε να μου επιβάλλετε. Είσαι για μένα τα πάντα, ζωή μου, πριγκίπισσα μου, αναπνοή μου. Θέλω μονάχα για σένα ευτυχία, ασφάλεια, προστασία, ζωή μου. Υπάρχουν νόμοι και περιορισμοί, παράδοση αιώνων δυνατή. Σου ζητώ να το σκεφτείς. Κόρη μου, καμία γυναίκα δεν έχει κυβερνήσει μόνη της στην ιστορία του βασιλείου μας. Ωραία, τότε μήπως να αλλάξει ιστορία. Προετοιμάζομαι γι' αυτό όλη μου τη ζωή, πατέρα. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία. Βιβλία! Η εμπειρία δεν διαβάζεται σε βιβλία. Η απειρία είναι επικίνδυνο πράγμα. Δεν έχετε ιδέα, πριγκίπισσα, και δεν θα μπορούσατε να έχετε πόσο δύσκολο να κυβερνάς μια χώρα. Να κρατάς και τα σύνορα ασφαλή και το λαό υπάκου. Έχει δίκιο, Τζαφάρ, κόρη μου. Μια μέρα θα καταλάβεις.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Είμαι μεγάλος πια. Θέλω να ξέρω ότι είσαι σε καλά χέρια που θα σε φροντίζουν. Η ζωή σου θα γίνει πολύ πιο εύκολη, πριγκίπισσα μου, αν απλώς αποδεχτείς την παράδοση. Ο κόσμος θα πρέπει να σε βλέπει, να σε θαυμάζει, αλλά με το στόμα σου κλειστό. Ορατή, αλλά σιωπηλή. Να είσαι ορατή, αλλά σιωπηλή. Να παρίστασαι, αλλά να μην μιλάς. Here comes a wave meant to wash me away, a tide that is taking me under, swallowing sand left with nothing to say, my voice drowned out in the thunder, but I won't cry, no I won't start to crumble. Cut me down. I won't be silenced. You can't keep me quiet. Won't tremble when you try it. Cause I know that I won't go speechless. Cause I'll breathe when you try to suffocate. Place better seen and not heard. Well, now that story is ending. Cause I cannot start to crumble. So come on and try. Try to show me and calm me down. I won't be silenced. You can't keep me quiet. Won't tremble when you try. Σε καταλαβαίνω, Γιασμίν. Να πας, να δεις, να γνωρίσεις, να μιλήσεις. Και μετά, αν θέλεις, να το ξανασκεφτείς. Και
Και όταν γυρίσεις, ντυσίματα, μαλλιά και παρφουμαρίσματα, θα σε αφήσουμε να τα κάνεις όλα μόνος. Καλημέρα σας. Άλλο και τούτο. Πού τρέχει ο Μπούχαραπος χαραπός με όλα αυτά τα φρούτα. Χάρα για τα αγόρασε ή τα βούτυξε. Καλά, αφήστε τώρα τον αυτοί τα φρούτα του και κοιτάξτε εγώ τι πήρα. Δεν είναι τέλειο, είναι το πιο απαλό μαντήλι που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου. Καλά, είναι απίθανο. Έβα, τόσο καιρό το κοίταζε, το ξανακοίταζε στην αγορά. Ευτυχώς που δεν στο παίρνει κανένας άλλος δηλαδή. Το τι, θα τη το ξέρω τι το ήθελε. Μέχρι πάρα πολύ τώρα. Είχε πει ο άντρας της ότι θα της το αγόραζε. Αλλά ένας τσιγκούνης αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει δυσκολίες. Αυτός. Αποκλείεται. Δυσκολίες δεν έχει. Τσιγκούνης είναι. Αν δε και πού το ξέρεις. Επειδή φαίνεται έτσι άνετος και χαλαρός. Αφού είπαμε οι άνθρωποι δεν δίνονται. Μην κρίνεις από αυτά που βλέπεις. Τι λέτε. Για το Φαρούφ. Τον άντρα της Ατιμά. Τον τσιγκούνη. Νάτα. Κορίτσια, όμως τώρα μου βάζετε ιδέες που σίγουρα θα τις μετανιώσω. Εννοείς? Θα της το κάνω δώρο το μαντήλι της Φατιμά, θα πω την από όλες μας. Αχ, δεν το πιστεύω! Τι γίνουμε! Στα αλήθεια δεν κάνεις τέτοιο πράγμα! Στα αλήθεια θα της το χαρίσεις! Τυχερές που έχουμε μία την άλλη. Mm. Θα το λατρέψεις το σάλι, Φατιμά, είναι πανέμορφο. Είναι, αλλά όχι όσο όμορφο είναι αυτό εκεί. Να, κοιτάξτε. Τι λες? Α, ναι. Μα τι υπέροχο σάλι. Παίρνετε πανάκριβο. Κι έναν άραγε αυτή που το φοράει. Έτοιμο το πρωινό. Τατά! Είσαι απίθανος, Σαμπού. Ο καλύτερος φίλος του κόσμου. Έλα, πάρε λίγο μήλο. Χθες δεν φάγαμε τίποτα. Αλαντίν. Αλαντίν, γιατί κόλλησες. Wow. Δες αυτό το κορίτσι. Άς, έλα, πάρε. Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχεις χρήματα για να πληρώσεις το που έδωσες. Χρήματα όχι, δεν έχω, αλλά μπορώ να βρω. Ξέρεις ποια είναι η τιμωρία για τους κλέφτες. Δεν καταλαβαίνετε, μπορώ να βρω χρήματα από τον Σουλτάνο. Τι έγινε, Τζαμάλ, έτσι μου φωνάζεις, άκουσα όλη άγραμπα. Την είδα να κλέβει από τον πάγκο του Καλίλη. Α, μα αυτή είναι η αδελφή μου. Σε ευχαριστώ που την βρήκες. Εδώ είσαι εσύ. Κάνε ό,τι σου λέω. Είναι λίγο τρελή. Είπε ότι ξέρει το Σουλτάνο. Να, νομίζει ότι ο Αμπού από εδώ είναι ο Σουλτάνος. Ω, μεγαλειότατε! Τι τιμή να έχετε έρθει στο παζάρι! Και όσο για τα μήλα, τα κλεμμένα μήλα, ορίστε, στη θέση του σύνολο.
Μα πώς... Λύθηκε η παρεξήγηση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα, αδελφή μου, πάμε σπίτι. Δεν ήξερα ότι είχε αδελφή. Έλα τώρα, μην ασχολείσαι με τρέλη. Τα μήλα, τα γυαλίζει εσύ και ο Χαλίλ. Είναι έτσι το φυσικό. Ω, κοίτα! Ένα σάλι, ίδιο με αυτό που χάρισε την πρίγκιψα. Μα τότε αυτή είναι η πρίγκιψα, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο σάλι. Σου θυμίζω, το έχει έξι μητέρα. Ένα και μοναδικό. Και τι κάνει εδώ η πρίγκιψα. Με αυτόν. Λες! Αυτός εκεί έχει μαγάνει την πρίγκιψα. Αυτές είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Έχετε πιο ισχυρές αποδείξεις. Ακολουθήστε την, θα διχάσουμε. Το σάλι αποδείξει, μόνο εκείνη το έχει. Δεν ξέρω εγώ για σάλια, κυρία μου. Πρέπει να μου πείτε κάτι πιο σοβαρό. Πλησιάσε να σου πω, Ιάκο. Σου έχω ζητήσει να μου φέρεις το ακατέργαστο διαμάντι. Πολλές φορές. Ανταυτού εσύ συνεχίζεις να μου φέρνεις σκέτους ακατέργαστου. Βεζίρι μου, μήπως αυτό το ακατέργαστο διαμάντι δεν υπάρχει τελικά? Υπάρχει. Κάπου εκεί έξω υπάρχει. Το ψάχνουμε εδώ και μήνες. Τι τόσο πολύ που υπάρχει μια τόσο δάσπηλιά που να βοηθήσει κάποιον σαν εσάς. Είσαστε ο σπουδαιότερος. Μετά το Σουλτάνο. Το πας και μόνος σου, Ιάκο. Μετά το Σουλτάνο. Δεύτερος δηλαδή. Και τι έχει να είσαι δεύτερος, δηλαδή. Είσαι ο Βεζίρης. Σπουδαίος τίτλος κι αυτός. Δεύτερος δεν μου αρκεί. Ποτέ δεν θα μου αρκεί. Δεύτερος αν είσαι και πάλι είσαι σπουδαίος. Είσαι σχεδόν στην κορυφή. Σχεδόν. Μα ποιος άλλος μπορεί στην εξουσία να μπει? Μόνο εσύ γνωρίζεις εξουσία τι θα πει. Δεύτερος αν ήμουν στη θέση σου εγώ, τίποτα δεν θα ήθελα πέρα από αυτό. Πάλι ανεβασμένος, πάλι στο σκαλί. Και ο τρίτος θα ήταν πιο εκεί. Και τι θέλεις να μου πεις με όλα αυτά? Ότι δεν μπορεί όλοι να είμαστε στην κορυφή, βρίσκουμε το χώρο μας εκεί που είμαστε. Ο ρόλος μου είναι να συμβουλεύω, όχι να συμβουλεύομαι. Το σέβομαι, Βεζίρι μου. Σύμφωνα με το βιβλίο μου, τα κατέργα στο διαμάντι δεν απέχει πολύ. Ψάξε παντού, τρέχα, ρώτα όποιον μπορείς. Θα επιστρέψω πριν από τη δύση του ήλιου, αφέντη μου. Το καλό που σου θέλω. Πρώτη φορά έρχεσαι στην αγορά, ε? Τόσο πολύ φαίνεται. Ας πούμε ότι ξεχωρίζεις. Από πού είσαι? Δεν έχει σημασία. Έφυγα και δεν ξαναγυρνάω. Μπορείς να μείνεις μαζί μου όσο θέλεις. Ώστε εδώ μένεις, λοιπόν? Ναι. Είναι κάπως στοχικά, αλλά έχω όλες τις ανέσεις. Και υπέροχη θέα. Κοίτα. Ναι, το παλάτι. Πώς να είναι άραγε να ζεις εκεί μέσα? Σαν φυλακή. Να έχεις υπηρέτες για όλα. Να σου λένε τι να κάνεις, πώς να μιλήσεις, να μην μιλήσεις, πώς να ντυθείς. Να ντύνεσαι με τα πιο τέλεια υφάσματα. Να τα έχεις όλα. Αλλά να σου λείπει το πιο βασικό, γιατί νιώθεις. Όμως εδώ μέσα στη φτώχεια είσαι. Νιώθεις. Παγιδευμένος. Λοιπόν, πώς και το έσκασες? Ο πατέρας μου με πιέζει να παντρευτώ. Πραγματικά απέσιο. Εδώ είσαι! Με βρήκαν! Σε κυνηγάνε και σένα! Με πιστεύεσαι! Τι? Με πιστεύεσαι! Ναι! Τρέχα! Άντε πάλι τρέξιμο! Αυτός ο μικρός δεν έχει ξεπατώσει! Ζω την ίδια μέρα ξανά και ξανά! Πάντα τα μόνο, Αλαντίν. Αλλά τώρα είσαι σε αδιέξοδο. Ελευθερώστε τον, αφήστε τον κάτω!
Σας διατάζω πριγκίπισσα. Η πριγκίπισσα. Η πριγκίπισσα. Η πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα Γιασμίν. Τι γυρεύετε έξω από το παλάτι. Δεν τι δουλειά έχετε με αυτόν. Δεν σε αφορά. Ελευθέρωσέ τον. Συγγνώμη πριγκίπισσα μου, αλλά έχουμε διαδέκες με τον Τζαφάρ. Άμα θέλετε μιλήστε μαζί του. Πίστεψέ με. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Τζαφάρ! Τζαφάρ! Πριγκίπισσά μου, τι μπορώ να κάνω για σας. Οι φρουροί σου μόλις συνέλαβαν ένα αγόρι στο παζάρι, με δικές σου εντολές. Ναι, είμαι υπεύθυνος για τη διαφυλάξη της τάξης στην Άγκρεμπα. Το αγόρι ήταν εγκληματίας. Και ποιο ήταν το εγκλημά του? Μα ότι πήγα για την πριγκίπισσα προφανώς. Δεν με απήγαγε, μόνη μου τα έσκασα. Α, τρομερό. Αν το γνώριζα νωρίτερα. Τι εννοείς? Το αγόρι καταδικάστηκε και η ποινή του έχει ήδη εκτελεστεί. Ποια ποινή? Θάνατος. Διαπανθονισμού. Τον σκότωσες! Ο μόνος λόγος που θέλω να παντρευτώ είναι ότι τέλος θα μπορέσω να ξεφορτωθώ εσένα! Φέρ' τον Ιάγο! Η πριγκίπισσα πήγε στο δωμάτιό της. Σου παρουσιάζω, αφέντη μου, το ακατέργαστο διαμάντι. Για πέρα από το δίσκο του ήλιου. Τήρησε το λόγο σου. Για μια φορά. Πού βρίσκομαι? Σε πολύ δύσκολη θέση, μικρέ. Η απαγωγή μιας πριγκίπισσας δεν είναι αστείο πράγμα. Δεν την απήγαγα. Τη φιλοξένησα. Μόνη της ήρθε. Και τώρα ποιος θα το πίστευε αυτό? Γιατί μια πριγκίπισσα να έρθει από μόνη της στο φτωχικό σου? Ούτε εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Πρέπει να της φάνηκα τόσο χαζός. Πώς σε λένε, μικρέ? Αλαντίν. Άνθρωποι σαν εμάς, Αλαντίν, πρέπει να είναι ρεαλιστές. Να βλέπουμε την πραγματικότητα. Σαν εμάς. Ήμουν κάποτε σαν και εσένα ένας κοινός κλέφτης, αλλά. Αλλά είχα φιλοδοξίες. Δεν είμαι κλέφτης. Δεν έχω κλέψει ποτέ τίποτα. Εκτός από φαγητό. Ναι. Κλέβεις ένα μήλο και είσαι κλέφτης. Κλέβεις ένα βασίλειο, τότε σε αποκαλούν ηγέτη. Αν δεν είσαι ο πιο ισχυρός, δεν είσαι τίποτα. Και. Επειδή βλέπω ότι σε μπερδεύω, θα σου το πω απλά. Μπορώ να σε κάνω πλούσιο. Τόσο πλούσιο που να εντυπωσιάσει ακόμα και την πριγκίπισσα. Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή? Υπάρχει μια σπηλιά εδώ κοντά και μέσα της ένα λιχνάρι. Την όπισε ένα κανονικό, συνηθισμένο λιχνάρι. Φέρ' το μου και θα σου δώσω πλούτια μύθητα, αρκετά για να κερδίσεις αυτή που θες. Ιδού! Η σπηλιά των θαυμάτων. Δεν φαίνεται και πολύ φιλική αυτή η σπηλιά. Μόλις μπεις εκεί μέσα θα δεις πλούτη πέρα από κάθε φαντασία. Χρυσάφι, διαμάντια και το λιχνάρι. Φέρ' το μου και θα είσαι ζάμπλουτος και ελεύθερος. Πρόσεχε όμως. Όταν μπεις στη σπηλιά, μην αγγίξεις τίποτα πέρα από το λιχνάρι. Όσο μεγάλος και να είναι ο πειρασμός, σίγουρα θα μπεις σε πειρασμό. Ξέρεις, μήπως και να μην μπω. Δεν με νοιάζουν δα τόσο πολύ τα πλούτη και είμαι σίγουρος πως ούτε Γιασμίν ενδιαφέρεται. Το φοβόμουν αυτό, φοβόμουν ότι μπορείς να κάνεις πίσω. Φέρ' τον Ιάγο. Ξέρω όμως ότι δεν θα ρίσκαρες τη ζωή του φίλου σου. Αμπού! Μην τολμήσει να τον πειράξεις. Είπα στον Ιάγο να τον φέρει. Για να σιγουρευτώ δεν θα κάνεις καμιά βλακεία. Συγγνώμη, αμπού που έμπλεξες. Δεν πειράζει, Αλαντίν. Τουλάχιστον εδώ σε βρήκα. Έφαγα όλο το παζάρι χθες να σε ψάχνω. Προχώρα. Εδώ θα μπούμε. Μόνος μου θα μπω. Δεν θα σε αφήσω να κινδυνεύσεις. Φίλε μου, Αλαντίν, μαζί στα δύσκολα, μαζί και στα πιο δύσκολα. Δεν σε αφήνω να μπεις. Μπήκα ήδη! Θυμήσου, Αλαντίν. Μόνο το λιχνάρι. Αμπού! Αλαντίν! Λες να τα καταφέρουν. Πρέπει να τα καταφέρουν. Thank you.
Μη φοβάσαι, Αμπού. Εσύ μη φοβάσαι, Αλαντίν. Εγώ μια χαρά. Ψύχρεμος. Θυμάσαι ότι δεν πρέπει να αγγίξουμε τίποτα, έτσι. Έτοιμος να κάνεις! Πω, πω. Σε μαγνητίζουν όλα αυτά και θες να ακουμπήσεις. Να προσέχουμε ένα στον άλλον, για να μην πούμε σε πειρασμό. Ένα μαγικό χαλί. Υπάρχουν στα αλήθεια αυτά. Έχουν πολύ πλάκα. Μην είναι συγκεντρωμένος, Αμπού. Για δες. Αυτό εδώ περνάει το λιχνάρι. Εγώ, Αλαντίν. Εγώ δεν θα ακουμπήσω τίποτα. Τίποτα εκτός από αυτά τα δύο ωραία κόκκινα πάνω στον βράχο. Αμπού, όχι! Φέρανε! Όχι! Το γρουσούζεψες! Και τώρα να δω τι παράσταση θα κάνουμε. Ο Αλαντίν και το μαγικό λιχνάρι. Χωρίς τον Αλαντίν το χάσαμε, χωρίς το λιχνάρι το χάσαμε κι αυτό. Άντε! Ανάψτε φώτα. Πηγαίνετε σπίτια σας. Είμαστε ζωντανοί. Έτσι. Έτσι νομίζω. Κρεμίστηκαν τα πάντα. Καταστράφηκε και η έξοδος. Να δω τώρα πώς θα βγούμε από εδώ μέσα. Χάσαμε και το λιχνάρι. Όχι. Δεν το χάσαμε. Εδώ το έχω. Αμπού τόσο ζες. Είσαι μια μαϊμού εσύ. Έχω πει το μαγικό χαλί. Τυλίχθηκε από τρομάρα του. Καίμε. Αναρωτιέμαι γιατί το λιχνάρι είναι τόσο σημαντικό για αυτόν τον παλιάνθρωπο. Για δες, κάτι γράφει εδώ. Μα δεν φαίνεται πολύ καλά. Ω Μέγα Αφέντη που με καλείς, Κύριε που με προστάζεις, ευχές θα έχεις τρεις που σ' άλλους δεν μοιράζεις. Ξαναλέω, ο Μέγα Αφέντη που με καλείς. Συγγνώμη, θα πεις κάτι, σε σένα μιλάω. Αν ήταν να μιλάω μόνος με εμένα και μέσα στο λιχνάρι, hello. Μου μιλάει ένας γαλάζιος γίγαντας. Α, όλα και όλα. Δεν είμαι γίγαντας. Είμαι τζίνι, υπάρχει διαφορά. Οι γίγαντες δεν είναι αληθινοί. Λοιπόν, πού είναι το αφεντικό σου? Σίγουρα δεν είναι αυτός εκεί ο μικρός, ε? Ποιο αφεντικό μου? Κοίταξε, φιλαράκο. Κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολύ καιρό και ξέρω πολύ καλά ότι πάντα υπάρχει κάποιος που ξεγελάει κάποιον ή κάποιος που εκβιάζει κάποιον για να του φέρει εμένα. Πού είναι αυτός ο τύπος? Κατάλαβα για ποιον λες. Αυτός, σε αντίθεση με εμάς εδώ πέρα, είναι έξω στον αέρα, στον ήλιο. Δηλαδή, εσύ έτρεψες το λιχνάρι? Εγώ. Μου επιτρέπεις να τεντωθώ λίγο να ξεπιαστώ, μετά από το σκερό. Εμένα ρωτάς τώρα. Αφού εσύ είσαι το αφεντικό μου. Ποιο αφεντικό σου? Κάτσε να κάνω και λίγη γιόγκα. Πλάκα. Έτσι όπως σε βλέπω, εσύ μοιάζεις με αφέντη. Δεν πάει έτσι το πράγμα, φίλε μου. Όποιος έχει το λιχνάρι είναι το αφεντικό. Δηλαδή, πόσο καιρό είσαι παγιδευμένος εδώ μέσα? Περίπου 1000 χρόνια. 1000 χρόνια! Για να καταλάβω, δεν έχετε ιδέα ποιος είμαι, έτσι? Όχι. Τζίνι, ευχές, λιχνάρι, δεν σας λέει τίποτα? Τίποτα. Εσύ, Αμπού, ξέρεις κάτι για όλα αυτά? Τίποτα. Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάποιος να τρύψει το λιχνάρι χωρίς να έχει ιδέα τι είναι μέσα. Λοιπόν, ελάτε να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα. Εσύ, μικρέ, κράτα το ρυθμό. Σαράντα κλέφτες είχε ο Αλίμπαμπα και παραμύθια χίλια χαλιμά. Εσύ αφέντη στο μανίκι σου έχεις μια τύχη πέρα από λαφτά.
Έχεις μια δύναμη στα χέρια σου, είναι ακριβά σου πυρομαχικά. Έχεις εκείνο, το άλλο και αυτό, μένει να τρίξεις το λιχνάρι πια. Mr. Aladdin, sir, πες μου τι επιθυμείς. Την ευχή σου πες και έγινε, σαν και μένα φίλο δεν θα βρεις. Ταβέρνα είναι η ζωή, σερβιτόρος θα είμαι εγώ. Αυτό που ζητάς, έλα πες μου σ' αυτή, κι εγώ για σένα μέσα σαν τώρα. Σε εξυπηρετούμε, είσαι αφέτης βασιλιάς. Πες τι ζητάς και θα το φας, τι θα λέγες για λίγο μπακλαβά. Απ' το μενού τι θες, ζητώ τ' επιθυμείς. Πάλι για σένα γίνομαι, σαν και εμένα φίλο δεν θα βρεις. Πάμε! Τα έχεις δει αυτά, ποιος το κάνει αυτό. Τι τα κάνουν αυτά, μόνο μαγικά. Καζάκι, κοίτα από όλες τις στιγμές του πιθυμείς. Είμαι δικό σου, πάει τελείωσε. Είμαι το τσίνι σου και όχι ανοησίες. Έχω τη δύναμη, θα σου το ξαναπώ. Έχεις μια λίστα, ένα χιλιόμετρο. Τρίψω λιχνάρι και όλα θα τα βρεις. Mr. Aladdin, sir, μια ευχή και δυο και τρεις. Με το τσίνι όλα είναι εύκολα. Σαν και εμένα δεν θα βρεις φίλο, δεν θα βρεις. Σαν και εμένα δεν θα βρεις φίλο, δεν θα βρεις. Σαν και εμένα φίλο δεν θα βρεις. Σαν και εμένα φίλο δεν θα βρεις. Και τώρα μπορείτε να χειροκροτήσετε. Ε, hey, μικρέ, εσύ με το ρυθμό που έχεις, αν ζούσες στο μέλλον, θα έκανες καριέρα. Δεν ξέρω τι είναι καριέρα, αλλά ευχαριστώ. Ας με ευχαριστήσεις όταν βγούμε έξω στον ήλιο, μόλις ο κολλητός εδώ πέρα ευχηθεί να βγούμε. Περίμενε λίγο. Για πες μου, πώς λειτουργεί όλο αυτό. Πλάκα κάνεις. Όλο το τραγούδι ήταν οι οδηγίες. Προφανώς δεν μπορείτε να ακούτε και να χορεύετε ταυτόχρονα. Λοιπόν, θα σας ξαναπώ τα βασικά. Βήμα πρώτο, τρίβεις το λιχνάρι. Βήμα δεύτερο, κάνεις την ευχή. Έχεις τρεις μόνο ευχές. Τρίβεις το λιχνάρι και λες, εύχομαι. Κατάλαβες? Νομίζω. Και δύο-τρεις κανόνες. Λοιπόν, καλύτερα περιορισμοί. Δεν μπορείς να ευχηθείς για παραπάνω ευχές. Δεν μπορώ να σκοτώσω κάποιον, μην το ζητήσεις. Δεν μπορώ να κάνω κάποιον να ερωτευτεί κάποιον άλλον. Και σίγουρα δεν μπορώ να ανασύσω νεκρούς. Κατάλαβες? Όλοι όσοι με έχουν, ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν. Και πάντα θέλουν τόνος, χρήμα και εξουσία. Πίστεψέ με, δεν φέρουν την ευτυχία, μην το δοκιμάσεις. Λοιπόν, εσύ, τι επιθυμείς? Μη βιαστείς να απαντήσεις. Τρεις ευχές έχεις μόνο. Πρέπει να τις σκεφτείς καλά. Αλήθεια? Γιατί είναι μόνο τρεις αυτές οι ευχές? Δεν ξέρω. Με πιάνεις αδιάβαστο. Δεν ξέρεις. Εγώ με όλα αυτά που έλεγες στο τραγούδι, νόμιζα ότι ξέρεις τα πάντα. Μπορεί να είμαι πανίσχυρος, αλλά δεν είμαι παντογνώστης. Λοιπόν, τι θα πάρεις, φίλε μου, τι επιθυμείς? Τι να σου πω. Είναι και μόνο τρεις αυτές οι ευχές. Και με περιορισμούς. Δεν μπορείς να κάνεις το ένα, δεν μπορείς να κάνεις το άλλο. Σίγουρα ούτε από τη σπηλιά δεν μπορείς να μας βγάλεις. Και αυτό ο περιορισμός είναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι δεν είμαι παντοδύναμος? Ναι. Θα σας δείξω. Ανεβείτε πάνω σε αυτό το χαλί. Προσδεθείτε. Γρήγορα γιατί έχει αρχίσει και ξεθοργάζει και το γαλάζιο μου το χρώμα. Λοιπόν. Έτοιμοι. Φύγαμε! Ορίστε! Βγήκαμε έξω στον ήλιο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, δύσπιστε, αφέντη? Εντάξει, με έπεισες. Και τώρα, οι τρεις ευχές μου. Ποιες τρεις ευχές? Μεγάλε, μόλις και έδωσες τη μία. Όχι. Μα όχι. Δεν ευχήθηκα εγώ να μας βγάλεις από τη σπηλιά. Ο Αλαντίν ποτέ δεν έτριψε το λιχνάρι. Μόνος το έκανες.
Έχεις δίκιο. Την πάτησα. Τρεις ευχές λοιπόν. Και να αξίζουν. Αμέ. Αλήθεια. Εσύ τι θα ευχόσουν. Εγώ. Κανείς δεν μου έχει ξανακάνει αυτή την ερώτηση. Θα ευχόμουν να ήμουν ελεύθερος. Αν μην έπρεπε να λέω πουφ, είμαι το τζίνι, τι θα πάρετε, πουφ, είμαι το τζίνι, τι επιθυμείτε, πουφ, καλώς ήρθατε στον κόσμο του λιχνάριου, τι θα παραγγείλετε. Να είχα ελευθερία, να ήμουν ελεύθερος. Να ήμουν κανονικός άνθρωπος. Τότε, γιατί δεν ελευθερώνεις τον εαυτό σου. Τα βλέπεις αυτά. Ανήκω στο λιχνάρι. Κοσμικές, τεράστιες, υπερδυνάμεις εγκλωβισμένες σε ένα τόσο δά μικρό μπρούτσινο χώρο. Για να απεγκλωβιστεί ένα τζίνι, πρέπει το αφεντικό του να θυσιάσει μία από τις ευχές του. Κανείς δεν το κάνει αυτό. Εγώ θα το κάνω. Στο υπόσχομαι. Θα χρησιμοποιήσω την τρίτη και τελευταία μου ευχή για να σου δώσω την ελευθερία σου. Το πρόβλημα, φίλε μου, με τις ευχές είναι όποιος έχει ευχές, θέλει κι άλλες. Δεν είμαι εγώ έτσι. Τέλος πάντων, ας επικεντρωθούμε σε αυτό που θες εσύ. Τι είναι αυτό που επιθυμείς. Να. Είναι αυτό το κορίτσι. Και όχι, οποιοδήποτε κορίτσι, γιατί την γύψα μιλάει. Hello. Μόλις προανέφερα. Δεν μπορώ να κάνω κάποιον να ερωτευτεί κάποιον άλλον. Ναι, αλλά Τζίνι, άκου. Είναι έξυπνη. Είναι τέλειο να είσαι μαζί της. Είναι. Όμορφη. Πανέμορφη. Και έχει αυτά τα τέλεια μάτια και τα υπέροχα μαλλιά. Wow. Και το χαμόγελό της. Με oui, mon ami, σέλα μου. Όμως. Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι μαζί της. Επειδή αυτή είναι πριγκίψα και όμως λέει ότι. Το βρήκα! Και μια στιγμή το βρήκα! Το βρήκα! Το βρήκα! Πες το! Τζίνι, μπορείς να με κάνεις πρίγκιπα. Αυτά δεν κάνουν τα Τζίνι. Φυσικά! Είναι αυτή η επίσημη σου ευχή. Τζίνι, εύχομαι. Πες η μαγική λέξη. Το λιχνάρι. Εύχομαι να γίνω πρίγκιπας. Η ευχή σου είναι για μένα διαταγή. Θα σε κάνω πρίγκιπα υπερπαραγωγή. Θα σε κάνω αστέρι. Πρώτα όμως πρέπει να σου λουποθείς. Να σου λουποθώ, ε. Ναι, έχεις δει εσύ πρίγκιπα με τέτοια κουρέλια. Εξάλλου, αν φαίνεσαι σαν πρίγκιπας, όλοι θα πιστέψουν ότι είσαι κιόλας. Αυτό το δύσκολο έργο θα το αναλάβουν οι βοηθοί μου. Εγώ και εσύ, Αμπού. Πάμε, έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Γρήγορα! Καινούριότερο και νεότερο! Το θυμάστε το τελευταίο. Τότε ήταν στη μόδα ακόμα χλαμίδες. Το είχα φτιάξει. Μια ωραιότατη γαλάζια, θυμάμαι. Καλά. Νομίζω μετά από 2000 χρόνια έχει σκουριάσει λίγα το γούστο σου. Λοιπόν, πολλά λέτε. Αφέντη! Αφέντη, τα μέτρα σου ποια είναι? Τα μέτρα μου. Καλά. Δεν έχει πάει ποτέ σου μοδίστρια. Άσε, θα τα πάρω εγώ τώρα. Λοιπόν. Αυτό εδώ το συνολάκι δεν διορθώνεται με τίποτα. Θα το κάνουμε όλο από την αρχή. Ποιο χρώμα προτιμάς που θες να φοράς? Μοβ, μπλε, ροζ, κότεν σαλζαρίνης. Αχ ναι, πολύ πριγκυπικό. Δεν ξέρω. Αυτό είναι τα μόνα ρούχα που έχω. Τελείωσα με τα μέτρα εγώ. Μπορείς να πηγαίνεις. Ναι, πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά και εδώ αφέτης δεν νομίζω ότι έχει και πολύ καλή σχέση με τη μόδα. Ναι, δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, πιστεύω πως αυτή θα είναι η πιο εύκολη δουλειά που είχαμε ποτέ. Δεν λες πάλι καλά που είναι καλόβολος ο καινούριος αφέντης και δεν έχει και πολλές απαιτήσεις. Καλά τον θυμάσαι τον προηγούμενο. Δεν φτάνει ποτέ εντελώς κακόβουστος. Τους είχε και διαρκώς μια μουράκα μέχρι το πάτωμα. Δεν γινόταν να τον ντύσουμε και να είναι και ευχαριστημένος. Ενώ αυτός, και καλόβολος και κούκλος. Ό,τι και να φορέσει να το πηγαίνει. Να σας πω λίγα λόγια είπαμε. Σας έφυγες πολυλογία. 2000 χρόνια έχουμε να φτιάξουμε κάτι, ας το ευχαριστηθούμε. Ωραία. Λοιπόν, τα επιμέ τα απορρίπτω. Τι θα λέγατε όμως για ένα εκδοσιακό μονότονο σύνολο? Όχι, όχι. Το απορρίπτω, άπαπα. Θα δείχνει πάρα πολύ ερχοντικό. Κάτι σε γαλάζιο, ίσως. Μπα, το παν είναι μια εντυπωσιακή είσοδος. Λευκό! Μονόχρωμε, σε λεπτομέρειες! Μανίκια, θέλω λίγη βάτα να δείχνει πιο επιβλητικός. Ναι, μωρέ, παρά είναι γλυκούλης. Προπάν είναι να βάλουμε τα καλύτερα εφάσματα. Δεν θα είναι εύκολο να εντυπωσιάσει μια πριγκίπισσα. Καλά. Από ό,τι ακούω, χρειάζεται κάτι παραπάνω από βέλωδο και σατέν για να γίνει αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε! Πάμε! Thank you.
Say hey for Prince Ali. Δρόμο ανοίξτε για το παζάρι, εμπρός σεβασμό δείξε στο καμάρι, κι αν σε κοιτάξει θα σου τυχερός. Καμπάνες λαός, τα μπουρλα χαμός, αστέρι είναι ο μικρός. Ο Αλί πρίγκιπας είναι ο Αλί Αμπάμπα. Όλοι εσείς πέστε στη γη γονατιστή. Λοιπόν ψυχραιμία παιδιά, για δέστε εδώ πόναμα. Τον πρίγκιπα τρέξτε να δείτε από κοντά. Ο Αλί πρίγκιπας είναι ο Αλί Αμπάμπα. Ισχυρός, νέος, λαμπρός και δυνατός. Υπέας που δεν το ξεχνάς, στη μάχη ποτέ δεν νικάς. Όταν ψηλά το σπαθί κρατάει αυτός. Έχει φέρει 70 καμήλες, 70 παγόνια με ουρά. Και γι' αυτό τώρα ανοίξτε τις πύλες. Ο Αλί πρίγκιπας είναι ο Αλί Αμπάμπα. Η κορμή, η αδοχή και την πυκνή. Στην πλατεία γιορτή θα στηθεί. Ο κόσμος είναι ήδη εκεί. Κι ο Αλί φέρνει δώρα από κοντά. Φέρνει άσπρες μανούδες Περσίας που δεν έχεις ποτέ ξαναδεί. Και υφάσματα πολυτελείας τρέχουν γύρω τους απίστη. Ο Αλί, ο Αλί Πρίνσα Λίγες ρίσκοι Αλί Αμπάμπα. Η γλυκιά πριγκίπισσα ήρθε για να βρει. Έχει έρθει από μακριά και φέρνει μαζί πολλά αυτά. 60 ρεφάντες, 1000 πουλιά, ψάρια, λουλούδια, εξωτικά. 3 μαγείρισες, 10 παγείριδες και όμορφη μουσική. Αυτός είναι ο Αλί. Πότε θα έρθουν? Γιατί αργούν τόσο? Ηρέμησε και μην το κρατάς ψηλά. Αυτό φαίνεσαι αμήχανος. Είναι εδώ και αυτός ο τύπος. Ναι, ο κακός από τη σπηλιά. Δεν μπορεί να σε αναγνωρίσει όμως. Καλώς ήρθατε στην Άγκραμπα, πρίγκιπα Αλί Αμπάμπα. Πού σου έπεσε αυτό? Δεν ξέρω, μου έπεσε. Χαίρομαι που σου γνωρίζω. Ο βαζίρης μου Τζαφάρ. Χαίρεται κι αυτός. Ενθουσιασμένος. Πες ότι χαίρεσαι κι εσύ. Είναι μεγάλη τιμή και εμένα, κύριε. Μεγαλειότατε. Ναι, μην υποκλίνεσαι εσύ. Λυπάμαι, αλλά δεν έχω ξανακούσει ποτέ για αυτήν την Αμπάμπα. Είμαστε βόρεια. Νότια. Είμαστε και στο βορρά και στο νότο. Είναι κοντά αν πας προς το... Κάπου εκεί είναι. Ναι. Θα τη βρεις αν ψάξεις λιγάκι. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, Τζαφάρ. Όλο και κάποια νέα χώρα εμφανίζεται. Ναι, βέβαια. Είστε πολύ σοφός. Πες για τα δώρα. Δώρα. Φέραμε δώρα. Πολλά δώρα. Φέραμε καμήλες, μπαχάρια, κάτι κουταλάκια, μικρά, χρυσά. Πώς τα κάνουν έτσι να τα δείτε? Συνέχισε, συνέχισε.
Φέραμε και μαρμελάδες. 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 Από χουρμάδες και σίκα. Μαρμελάδες. Μαρμελάδες. Νόστιμες, εξωτικές μαρμελάδες. Πες για τα πετράδια τώρα. Πετράδια. Τα έχουμε, τα φέραμε. Φέραμε και πετράδια. Πολύτιμα, πολύχρωμα, πάρα πολύ ακριβά. Και τι σκοπεύεις να αγοράσεις με αυτά τα πετράδια τα ακριβά? Μα εσένα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Εννοούσα ότι... Υπονοείς ότι είμαι για πούλημα. Όχι, όχι. Δηλαδή, ναι. Όχι, όχι, για πούλημα. Όχι, συγγνώμη. Είναι κρύο και σκοτεινά με σε ολιχνάρε, αλλά το προτιμώ από αυτό. Την κύπησα. Εμένα με συγχωρείτε. Πάω να βρω λίγο ψωμί. Για τις μαρμελάδες. Την κύπησα, περίμενε. Θα πήγες μια χαρά. Μην ανησυχείς, πρίγκιπαλη. Θα έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις στην κόρη μου αργότερα. Εδώ και 10.000 χρόνια δεν έχω ξαναζήσει τίποτα παρόμοιο. Να δω τώρα πώς θα διορθώσω όλα αυτά. Λοιπόν, άκου, μην ανησυχείς, έχω μια έκπληξη που θα διορθώσει την κατάσταση. Ταταν! Αμπού! Πώς τρύπωσες με το παλάτι! Δεν είπαμε. Μαζί στα δύσκολα, μαζί και στα... χρυσάφια! Φαντάστηκα ότι θα ήθελες να μιλήσεις με τον φιλαράκο σου. Το έκανα από μόνος μου, δεν ξόδεψα καμία ευχή. Τζίνι, είσαι φίλος. Να δω όμως τώρα τι θα κάνω. Η Γιασμίνα αποκλείεται να θέλει να με ξαναδεί μετά από αυτό το ρεζιλίκι. Έπρεπε να το περιμένω πως το παραμύθι με τον πρίγκιπα δεν θα πιάσει. Αλαντίν, μία είναι η λύση. Πρέπει να της πεις την αλήθεια. Αυτό αποκλείεται. Έτσι καταλάβει τη μεγάλη απάτη είμαι, θα απογοητευτεί. Όταν την έσωσε από το παζάρι, ήσουν ο Αλαντίν, όχι ο πρίγκιπας Αλή. Θα καταλάβει. Αυτό θα κάνω. Ψύχρεμος αυτή τη φορά. Πώς φαίνομαι? Σαν πρίγκιπας! Περάστε. Ξέρεις, έχω περάσει ήδη. Ήρθα εδώ πέρα επειδή έφυγες και... Μα πώς βρέθηκες εδώ, πώς πέρασες από όλους τους φρουρούς και ήρθες στο δωμάτιό μου? Με μαγικό χαλί. Φαντασμένος. Ειλικρινά χαίρομαι που ήρθες. Αλήθεια? Ναι, προσπαθώ να βρω την Αμπάμπουα, αλλά δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη μπορείς να με βοηθήσεις. Την Αμπάμπουα? Mm-hmm. Βεβαίως. Η Αμπάμπουα πρέπει να είναι κάπου... Τζίνι, η Αμπάμπουα! Δεν τη βρίσκεις στο χάρτη? Στο χάρτη? Πώς, πώς. Η Αμπάμπουα πρέπει να είναι κάπου... Νάτι. Δεν μπορεί, την ψάχνω από... Μα εδώ είναι. Κι εγώ πώς δεν την είδα? Τι τους θέλεις τους χάρτες? Είναι παλιοί και έχουν πολλά λάθη. Με τους χάρτες βλέπω τον κόσμο. Νόμιζα ότι μια πριγκίπισσα μπορεί να πάει όπου θέλει. Όχι αυτή η πριγκίπισσα. Τότε, να, έλεγα ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Έξω το βιβλίο και τους χάρτες. Πρέπει να τα δεις αυτά τα μέρη. Θες να πάμε μαζί? Μα πώς, κάθε πόρτα φρουρείται. Ποιος είπε ότι θα πάμε από την πόρτα? Τι κάνεις? Σου είπα. Μαγικό χαλί. Είναι αληθινό! Με εμπιστεύεσαι? Πώς το είπες? Με εμπιστεύεσαι? Ναι. And shimmering splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under, on a magic carpet ride. A horn.
romantic point of view. No one to tell us no, or where to go, to say we're only dreaming. It's better. Αυτό. Εγώ θα μπορούσα να είμαι. Πρέπει να είσαι εσύ. Το πιστεύεις αυτό? Έχει σημασία εγώ τι πιστεύω. Αυτός έχει κάτι νομίζω να θυμίζει τον Αμπού. Πες να είναι αυτός. Ο Αμπού? Αποκλείεται. Ο Αμπού τώρα είναι... Αλαντί! Το ήξερα ότι είσαι εσύ. Γιατί μου λες ψέματα και ποιος είναι ο πρίγκιπας Αλή? Εγώ είμαι ο πρίγκιπας Αλή. Πώς ξέρεις την πόλη τόσο καλά? Να! Ήρθα στην Άγκραμπα νωρίτερα, γιατί κι εσύ το ξέρεις αυτό. Ναι. Για να γνωρίσεις ένα λαό, πρέπει να το δεις στην καθημερινότητά του. Όταν σε γνώρισα, γυρνούσες μεταμβιασμένη στην ίδια σου την πόλη. Με είδες να καταφθάνω με ελέφαντες, χρυσές καμήλες και ένα μαγικό χαλί. Μπορεί να λιτάκι να τα έχει όλα αυτά. Και μαρμελάδες. Μα πώς γίνεται να μη σε αναγνώρισα? Οι άνθρωποι ποτέ δεν βλέπεις τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι. Έχει πάει αργά. Νομίζω πρέπει να γυρίσουμε. Από τώρα. Σε ευχαριστώ για απόψε. Μου έδειξες όσα δεν είχα δει μια ολόκληρη ζωή. Τα λέμε αύριο, πριγκίπισσα. Μ' αρέσει που σε βλέπω να λάμπεις από χαρά. Καλό το ραντεβού. Το καλύτερο. Ήταν καλύτερο και από καλύτερο. Με αναγνώρισε όμως. Κατάλαβα ότι είμαι ο Αλαντίν. Και για σπηδά συνέβαινε αυτό. Κάποιες φορές η μαγεία του Τζίνι πρέπει να αποτυγχάνει. Τώρα ήταν για καλό σκοπό. Έπρεπε να φανεί ο πραγματικός χαρακτήρας. Τώρα ξέρει. Σχεδόν. Σχεδόν τι? Μου είπε ότι παρίστανε τον κλέφτη, αλλά είναι στα αλήθεια πρίγκιπας. Να, την έπεισε ότι είμαι αληθινός πρίγκιπας. Και τον πίστεψες. Και σε πίστεψε. Νομίζω. Κοίταξε, κάποια στιγμή πρέπει να της πεις την αλήθεια όμως, ε. Κάποια στιγμή, ναι. Μέχρι τότε όμως, είμαι ο πρίγκιπας Αλή. Εντάξει, λοιπόν. Μήπως θέλεις να τον πιστέψεις επειδή πρέπει να είναι πρίγκιπας αυτός που θα παντρευτείς? Όχι, στα αλήθεια τον πιστεύω. Μουσική
Υπάρχει μια παράγραφο στον νόμο, μεγαλειότατε. Που λέει ότι αν δεν βρεθεί κατάλληλος για πρόσχετη πριγκίπισσα, μπορεί να παντρευτεί το βασιλικό βεζίρι. Μα ο βασιλικός βεζίρις είσαι εσύ, Τζαφάρ. Πώς θα μπορούσε για σμή να παντρευτεί εσένα? Θα μπορούσε, αν οι συνθήκες το ζητούσαν. Μα είσαι πολύ μεγαλύτερός της. Δεν ταιριάζεται καθόλου. Ας μην το συζητάμε. Ο πρίγκιπας Αλή μάλλον έχει ελπίδες. Μεγαλειότατε, δεν τον εμπιστεύομαι. Γιατί όχι? Είναι πρίγκιπας, νέος και εντυπωσιακός. Ξέρω να διακρίνω τους καλούς χαρακτήρες, Τζαφάρ. Ξέρω να διακρίνει και τους καλούς χαρακτήρες, τρομάρα του. Το σχέδιό σου δεν έχει δουλέψει. Προς το παρόν. Καλημέρα. Τσίρι, σας παρακαλώ. Κάποια παρεξήγηση έχει γίνει. Ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Ξέρω πολύ καλά ποιος είσαι. Αλαντίν. Αλαντίν! Όχι, δεν καταλάβατε. Εγώ είμαι ο πρίγκιπας Αλή, από την Αμπάμπουα. Πρίγκιπας ένας αντίπαλος του βασιλείου. Η Αμπάμπουα δεν υπάρχει. Και εσύ έχεις την κατοχή στο μαγικό χαλί. Ο μόνος τρόπος να το πήρες και να ξέφυγες από τη σπηλιά των θαυμάτων είναι με ένα πολύ συγκεκριμένο θησαυρό. Πού είναι το λιχνάρι? Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Άκουσε με, εγώ είμαι ο πρίγκιπας Αλή. Αν σε πετάξω στη θάλασσα και σε αυτός που λες ότι είσαι, θα πεθάνεις. Αν απ' την άλλη επιβιώσεις, θα είναι μόνο λόγω του λιχναριού. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα πάρω την απάντησή μου. Οπότε, σε παρακαλώ, για τελευταία φορά, πού είναι το λιχνάρι? Άκουσε με, δεν έχεις καταλάβει. Αδειό, Αλατή. Βίας εδώ. Θυμηθείτε που βρισκόμαστε. Όπως καταλαβαίνετε, τον Αλαντίν τον έριξαν στη θάλασσα και παραλίγο να πνιγεί. Εγώ τον έσυσα. Ορίστε. Εγώ δεν του πέταξα το λιχνάρι όταν ήταν στη θάλασσα. Ναι. Ακριβώς. Και φυσικά τον Τζίνι βούτυξε και τον έσυσε εξοδεύοντας βέβαια τη δεύτερη από τις τρεις ευχές του. Πάμε τώρα παρακάτω. Μας τρόμαξες, μεγάλε. Σε ευχαριστώ, Αμπού. Σε ευχαριστώ, Τζίνι. Είχες πει δεν κάνεις χάρες. Δεν κάνω. Και πως δεν κάνεις φίλους. Βασικά αυτό σου κόστησε μία ευχή. Ό,τι και να μου κόστησε, μου σώσε τη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα όμως, πρέπει να σταματήσουμε τον Τζαφάρ. Αυτό θα είναι δύσκολο. Ο Σουλτάνος του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Τους έχει ξεγελάσει όλους. Ελπίζω όχι όλους. Υψηλότατε, συγχωρέστε με. Αλλά πρέπει να σου πω την αλήθεια για το ποιος πραγματικά είναι ο Τζαφάρ. Τι είναι αυτά που λες? Ο Τζαφάρ είναι ο πιο έμπιστος συμβουλός μου. Πήγε να σκοτώσει τον πρίγκιπα Αλή. Το είδαμε με τα ίδια μου τα μάτια. Μεγαλειότατε! Ακούω ότι κάποιος προσπαθεί να με συκοφαντήσει. Ρωτήστε τον υψηλότατε που είναι ο πρίγκιπας Αλή. Τον άκουσα να λέει ότι οργανώνει στρατό να κατακτήσει την Άγκραμπα. Τον είδα να φεύγει μέσα στη μαύρη νύχτα. Μέσα στη νύχτα ή μέσα στη θάλασσα, Τζαφάρ? Μεγαλειότατε! Πρίγκιπα Αλή! Τι ευχάριστη έκπληξη. Μεγαλειότατε, τον Τζαφάρ δεν είναι αυτός που λέει. Α, εγώ δεν είμαι αυτός που λέω. Πρίγκιπα Αλή. Πες πως πήγες να με σκοτώσεις μέσα στη νύχτα, Τζαφάρ. Τι είναι όλα αυτά που μαθαίνω, Τζαφάρ? Θα δώσω κάποια εξήγηση. Μην εξήγησε, Σουλτάνε. Θέλει την εξουσία και το θρόνο. Αυτό είναι το ένα πράγμα που τον ενδιαφέρει. Μεγαλειότατε, μη τον ακούτε, με ξέρετε. Είμαι ο πιο πιστός σας σύμβουλος. Ήσουν ο σύμβουλός μου. Ασάντ, ρίξε τον στο μπουντρούμι. Σαΐφ, στο μπουντρούμι. Τώρα που θα σε πάμε εκεί κάτω, να σε ρωτήσω, σου αρέσουν τα κατοικίδια? Θα έχεις κάτι κατοικίδια εκεί πέρα για περαιούλα? Ου, δεν θα σε χορταίνουνε! Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Τζαφάρ είναι τέτοιος προδότης. Πρίγκιπα Αλή, σου οφείλω τουλάχιστον μία συγγνώμη. Το εκτιμώ, μεγαλειότατε. Όμως είναι κάτι που πρέπει να σας πω κι εγώ. Το πιστεύω. Η κόρη μου διάλεξε επιτέλους σύζυγο. Ναι, πατέρα. Μα αυτό είναι θαυμάσιο, αγόρι μου. Να σε φιλήσω. Ή μάλλον αυτό θα το αφήσω στην κόρη μου. Θα ζήσετε ευτυχισμένα, θα παντρευτείτε. Και εσύ, γέ μου, θα γίνεις ο νέος Σουλτάνος. Σουλτάνος? Μα βέβαια, ένας εξαίρετος και άμεμπτης ηθικής νέος σαν εσένα είναι ότι χρειάζεται το βασιλείο μας. Μα εγώ... στην κόρη μου. Πατέρα, καλέ μου, πατέρα. Σουλτάνος.
Δηλαδή, τι έγινε τώρα? Ε, hey, φίλε, το πήρες το κορίτσι. Είχα τις αμφιβολίες μου μετά το περιστατικό με τις μαρμελάδες, αλλά εσύ βελτιώθηκες αρκετά από τότε. Ναι. Μπράβο. Καλά τα πήγα. Άρχισα να φέρομαι σαν πρίγκιπας. Και προς τι το περίλυπο ύφος? Τα κατάφερα, αλλά χάρη σε σένα, τώρα όλοι θέλω να με κάνουν σουλτάνο. Δηλαδή, όχι, να κάνω τον πρίγκιπα Αλή σουλτάνο. Όμως χωρίς τη δύναμή σου, δεν είμαι παρά Αλαντίν. Ο μόνος λόγος που με κάνει και έχω κάποια αξία, είσαι εσύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω χωρίς εσένα. Το ξέρω, είχα πει θα σε ελευθερώσω. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, κατάλαβε με. Απλά δεν μπορώ. Και θα προτιμήσεις να ζεις μέσω ψέμα, δεν θα πεις τίποτα στη Γιασμίν? Δεν είναι ψέμα. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Το βλέπω ότι αλλάζουν, Αλαντίν. Μου ραγίζει την καρδιά, μικρέ. Όχι για τις ευχές, αλλά για σένα. Που προτιμάς να λες ψέματα σε κάποια που αγαπάς, παρά να ρισκάρεις να της πεις την αλήθεια. Τζίνι, περίμενε! Τζαφάρ, έφερα τα κλειδιά. Τι κάνουμε, έχω ήδη πακετάρει, φεύγουμε. Υπομονή, Ιάγο. Τώρα είναι που αρχίζουν όλα. Τα έκανα θάλασσα. Πρέπει να επανορθώσω, πρέπει να βρω έναν τρόπο. Άδεια λόγια και κουβέντες λένε, μα δεν ξέρουν. Πρίγκιπας δεν είμαι, την τροπή την αλήθεια πρέπει να της πω. Μόνο αυτό είναι δίκιο και σωστό. Ω, συγγνώμη. Να σας βοηθήσω. Πρέπει να τρέξω. Με συγχωρείτε. Επιτέλους! Επιτέλους! Το λιχνάρι είναι δικό μου! Και ο θρόνος μου ανήκει! Πού είναι! Το λιχνάρι χάθηκε! Τζαφάρ! Το θράσος σου ξεπερνάει κάθε όριο! Μπορεί να υποψιαστώ πως ξέφυγες από το μπουντρούμι, αλλά τώρα τελείωσες! Δεν έχεις καταλάβει. Εσύ τελείωσες. Αρκετό καιρό αν έχει κανένα ικανότητά σου, γέρο. Ασάντ, συλλάβετε τον. Σαν να συλλάβετε τον, εννοείται, μεγαλειότατε. Όχι τόσο γρήγορα. Τζίνι! Ως πρώτη μου ευχή, εύχομαι να γίνω σουλτάνος της Άγκραμπα. Τι είπες? Ότι επιθυμήσατε. Όχι. Υποκληθείτε σε μένα. Υποκληθείτε στο σουλτάνο σας. Ποτέ δεν θα υποκληθούμε σε σένα. Ασάντ, βοήθησέ μας. Ασάντ! Ο νόμος λέει ότι υπάρχουν στον σουλτάνο. Εμένα δηλαδή. Κάλεσε το στρατό. Το στρατό, δεν μπορείς να καλέσεις το στρατό στην ίδια μας την πόλη. Μπορώ και θα το κάνω. Και αυτό που θα κάνεις εσύ, πριγκίπισσα, είναι αυτό που έπρεπε να έχεις κάνει πριν από τόσο πολύ καιρό. Να κρατάς το σώμα σου κλειστό. Φρουρί, πάτε τη! Μην την αγγίσεις! Σλαβιάνους και τους δύο. Ασάντ, μην τον ακούς. Ξέρεις τι επιδιώκει. Το μόνο που επιδιώκει είναι δόξα για την Άγκραμπα. Όχι, επιδιώκεις δόξα για τον εαυτό σου στις πλάτες του δικού μου λαού. Ασάντ, περιμένεις. Θεωρώ τον εαυτό μου αφισωμένο στρατιώτη. Μα πάνω απ' όλα δίκιο άνθρωπο. Σαΐφ, πάρ' το βεζίρι. Έπρεπε να το περιμένω. Ο τίτλος του Σουλτάνου δεν είναι αρκετός. Ποτέ θα ήταν αρκετός. Καλώς. Αν δεν με σέβεσαι το Σουλτάνο, θα με φοβηθεί το μάγο. Τζίνι! Για δεύτερη μου ευχή, εύχομαι να γίνω ο πιο δυνατός μάγος όλου του κόσμου. Ό,τι επιθυμείς, αφέντη μου. Κρατήστε! Υποτάγει. Ασάντα, ασάντα, ασάντα. Κρίμα. Είχα μεγάλα σχέδια για σένα.
Να και ο πρίγκιπας Αλί. Ή μήπως να πω Αλαντίν. Αλαντίν. Να σας τον ξανασυστήσω. Ο Αλί πρίγκιπας δεν είναι ο καημένος. Να λύσει, έχω χρέος να σας την πω. Τον έχετε ξαναδεί στην Άγκραμπ ένα πρωί. Δεν επαναστρέφεις ο Αλί. Μια πάτη. Τέλος, έχω τη δύναμη να σε εξαφανίσω μία και καλή. Τι δύναμη? Ποια δύναμη? Ό,τι δύναμη έχεις είναι εξαιτίας του λιχναριού. Το τζίνι την έδωσε, το τζίνι μπορεί να την πάρει πίσω. Έρχεσαι ξανά δεύτερος, Τζαφάρ. Δεύτερος! Έχεις δίκιο. Καλώς. Τζίνι, για τελευταία μου ευχή, εύχομαι να γίνω το πιο δυνατό, το πιο σπουδαίο τζίνι όλων των εποχών. Όπως επιθυμείς, αφέντη μου. Θα έχω όλη τη δύναμη. Θα με δεύτερο έσπους από κανέναν. Θα κυριαρχήσω την Άγκραμπα. Όχι, τον κόσμο. Τι? Τι είναι αυτό? Τι μου κάνεις? Εγώ δεν σου έκανα τίποτα, αφέντη. Εσύ το ζήτησες. Τι είναι αυτό? Τεράστιες, κοσμικές υπερδυνάμεις σε έναν τόσο δα μικρούλι χώρο. Τι? Τζίνι χωρίς αφέντη μένει μέσα στον λιχνάρι για πάντα. Τι? Λιχνάρι? Όχι! 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 Αφεντικό λίγο, δυσκόλεψαν τα πράγματα. Τα λέμε. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Όπως κι αν σε λένε, έσωσες την Άγκραμπα, αγόρι μου. Σας χρωστάω μια συγγνώμη. Γιασμίν, συγγνώμη που σου είπα ψέματα. Μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανες. Όλοι μας κάνουμε λάθη, παιδί μου. Ελπίζω να βρεις αυτό που αναζητάς. Αλαντίν. Σου αξίζουν τόσα πολλά. Έχει δίκιο. Σου αξίζουν τα πάντα. Σου αξίζει να γίνεις σουλτάνα. Έχεις τη δύναμη και την αγάπη να κυβερνήσεις αυτό το λαό. Και τα νιάτα. Για να αλλάξεις ό,τι χρειάζεται. Μα... Hey, Αμπού, εδώ έχει γίνει μια ζημιά και πρέπει να τη διορθώσουμε. Ναι. Αλαντίν, έχεις ακόμα την τελευταία σου ευχή. Μπορώ να σε κάνω πρίγκιπα, ξανά, και αληθινό αυτή τη φορά. Που αληθινή πόλη. Εννοείται. Έτσι εσύ και η Γιασμίν θα μείνετε μαζί για πάντα. Και τι θα γίνει με την ελευθερία σου? Ποιος νοιάζει για την ελευθερία μου, εδώ πέρα μιλάμε για αληθινή αγάπη. Δεν θα βρεις άλλο τέτοιο κορίτσι στους αιώνες. Πίστεψέ με, ξέρω. Εντάξει, λοιπόν. Ευχή. Τρίτη και τελευταία ευχή. Είμαι έτοιμος. Τζίνι. Εύχομαι να ελευθερωθείς. Ένας νέος yes! πρίγκιπας. Τζίνι. Μπορείς... Τι. Είσαι ελεύθερος. Τι. Δηλαδή. Δηλαδή εγώ είμαι τώρα άνθρωπος. Είμαι ελεύθερος. Ζήτα μου να κάνω κάτι. Δώσω μία εντολή. Φέρε μου μαρμελάδες. Ξέρεις κάτι. Όχι. Να πας να τις πάρεις μόνος τις μαρμελάδες. Να πας μόνος σου να πάρεις τις μαρμελάδες. Ω, Τζίνι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Σου χρωστάω τα πάντα.
Άκουσα πάλι τον Αμπού να μιλάει για το παλάτι. Εγώ δεν τον πιστεύω. Δεν έχει πάει στο παλάτι. Στα χαμάρι λέει. Όλο φιγούρα είσαι, Αμπού. Εγώ και στο παλάτι έχω πάει και έχω γνωρίσει και την πριγκίψα. Μην τον ακούτε. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ κάποιο σαν εσένα, ούτε και αν την εξόπορτα να άκουσε να κοιτάει. Εγώ το πιστεύω. Να σου πω. Ισχύει ότι το στέμμα της πριγκίψας έχει 400 δαπί. Δεν τα μέτρησα κιόλας. Ναι, αλλά το φορούσα. Δεν κοιτάω, δεν κοιτάω. Δεν κοιτάω, αφήστε με. Αν φορούσε το στέμμα θα το έχεις δει. Δεν τώρα. Ξέρετε λέει λοιπόν, είναι ολοφάνερο ότι λέει ψέματα. Όχ, ούτε ασχολούμαι κι εγώ. Περίμενε. Αν θες να σε πιστέψουμε, πες μας. Ποιος είναι αυτός που λένε πως ερωτεύτηκε η πριγκίπισσα? Αχ, αλήθεια, ποιος είναι, πες! Έχετε όρεξη εσείς πρωί-πρωί. Καλέ, τι είναι αυτό σήμερα? Δεν ξέρω, πάντως δεν είναι και στο κέρδι του και εμείς τον ζαλίσαμε στις ερωτήσεις. Ε, είχα μείνει! Τι είναι πάλι, Ασάντ? Ήρθα για να σας συλλάβω. Πάμε πάλι. Σε ζητάει η Σουλτάνα. Η Σουλτάνα? Ξέρεις, ο πατέρας μου μου εμπιστεύτηκε το βασίλειο της Άγκραμπα. Κι εγώ εμπιστεύομαι εσένα. Με εμπιστεύεσαι? Ναι. Συγκινούμε, μαντά δε μάτους. Τελικά, πολύ ευχαριστητός εσύ. I can open your eyes, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world.
τρελή. Friend, never had a friend.